Δεύτερη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των Γενικών Ενιαίων Λυκείων, οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Απαιτητικό ήταν σύμφωνα με τους μαθητές το άγνωστο κείμενο των αρχαίων ελληνικών, ενώ τα ζητούμενα στο γνωστό κείμενο ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια χωρίς να εμφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Το όμορφο κορίτσι μας τι έδινε σήμερα? Αρχαία. Αρχαία. Εύκολα. Το γνωστό εύκολο, ήταν πολύ εύκολο, το άγνωστο ήταν δύσκολο. Θουκυδίδης είδα. Ναι. Δεν περιμένατε κάτι σε αυτό? Όχι. Ο χρόνος έφτανε? Ναι, άνετα, γιατί το γνωστό ήταν πανεύκολο, οπότε είχαμε χρόνο για το άγνωστο. Τι σχολή θέλεις? Ψυχολογία. Άντε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και το επόμενο μάθημα ιστορία? Λατινικά. Λατινικά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πώς τα πήγαμε? Όλα καλά, μια χαρά. Εντάξει. Τι γράφαμε? Γνωστό τα πήγα πολύ καλά. Τώρα στο άγνωστο, εντάξει, κάναμε την προσπάθειά μας. Θα δείξει. Εσύ τι θες να περάσεις? Θέλω να ασχοληθώ με τα παιδιά, αλλά δεν έχω καταλήξει ακόμα. Ωραία. Ανάλογα και τι θα γράψουμε. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Πώς γράψαμε? Πιστεύω πολύ καλά. Τώρα θα δείξει το αποτέλεσμα. Ποιο μάθημα έδινες? Γράφουμε αρχαία. Αρχαία. Ναι. Εύκολα? Έτσι και έτσι. Ποια σχολή θέλεις? Δύσκολα. Παιδαγωγικό θέλω πιο πολύ. Απαιτητικά χαρακτήρισαν οι μαθητές του πρώτου λυκείου Άρτα στα μαθηματικά, ενώ έκαναν λόγο ότι τα θέματα ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Είναι δυνατόν? Τι έδινες? Μαθηματικά. Εύκολα? Σε σχέση με άλλες χρονιές δεν θα έλεγα ότι ήταν και πολύ δύσκολα. Ναι. Αλλά εντάξει. Καλά έγραψα. Καλά έγραψες. Ναι. Τι σχολή θέλεις? Μάρκετινγκ και επικοινωνίες. Πώς γράψαμε, μάλλον τι έγραφες? Μαθηματικά. Μαθηματικά. Εύκολα, δύσκολα, χρειαζόταν κι άλλος χρόνος, τι ήταν? Δεν ξέρω, κανονικά μου φάνηκαν, αλλά... Για καλά προετοιμασμένους στα θέματα? Διαβαθμισμένα ήταν βασικά. Και εύκολα και δύσκολα. Νομίζω έγραψα μέτρια, θα δούμε. Εσένα κάτι που σε δυσκόλεψε? Ξέρω εγώ, το δέλτα, το γάμα, λίγο, οκ. Okay. Τι θέλουμε, τι θες να περάσεις? Κινηματογράφο. Μια χαρά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Το επόμενο μάθημα? Είναι πληροφορική. Μαθηματικά έδινα, έγινε το απόλυτο θαύμα, διάβασα μία απόδειξη, ευθεία έπεσε. Είχα απελπιστεί τόσο καιρό. Και τα υπόλοιπα, εντάξει, κάτι έκανα, πιστεύω καλά τα πήγα. Καλά τα πήγες. Τι σχολή θέλεις? Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, ότι πιάσω κιόλας. Θα δω. Πολύ έχεις αποφασίσει? Πολύ, ούτε. Ούτε. Δεν ξέρω τι γίνει. Το επόμενο μάθημα? Το επόμενο μάθημα, πληροφορική. Ωραία. Πιστεύω καλά θα τα πάω. Παιδιά, πώς γράψατε? Καλά πήγαμε, καλά. Τι έγραφες? Μαθηματικά. Δύσκολα? Καλά τα θέματα, εύκολα. Τι σχολή θέλεις? Στρατιωτικές. Στρατιωτικές. Το επόμενο μάθημα που δίνεις? Το επόμενο μάθημα είναι πληροφορική. Καλά, μια χαρά. Τι έδινες? Μαθηματικά. Δύσκολα? Όχι τόσο πολύ όσο περίμενα. Και τι δίνεις το επόμενο μάθημα? Πληροφορική. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Μαθηματικά. Εύκολα? Εύκολα. Εντάξει. Ορισμός της μετριότητας. Δύσκολα? Δύσκολα ήταν δύσκολα. Είσαι μαθηματικά, έτσι. Και εγώ έδινα μαθηματικά, ναι. Τι, σε ποια άσκηση δυσκολευτήκατε περισσότερο? Ήταν το θέμα Δέλτα, ήταν δύσκολο, αλλά γενικά δυσκολευτήκαμε και στο θέμα Γ. Μόνο το θέμα Α και το θέμα Β μπορούσαν να λυθούν από καλά διαβασμένους μαθητές. Ποιο είναι το επόμενο που δίνατε? Δίνουμε πληροφορική την Τετάρτη. Σε πληροφορική? Ναι, ναι. Και ποια σχολή θέλετε? Εγώ θέλω οικονομικό στα Γιάννα, αν μπορέσω. Γενικά Ωραία. Οικονομικά. Θα δούμε, θα δούμε. Καλά γράφουμε, εντάξει. Τι έδινες, μαθηματικά? Μαθηματικά, ναι. Δύσκολα? Εντάξει. Ποτέ δεν είναι εύκολα τα μαθηματικά, αλλά είχε ερωτήματα που πιάνουμε, εντάξει. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Γράψαμε? Μια χαρά γράψαμε, εντάξει. Τι έδινες? Ήταν για πολύ διαβασμένους. Μαθηματικά. Ναι. Μια χαρά όμως έγραψε, εντάξει. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με τους υποψηφίους, τα θέματα στη βιολογία ήθελαν συνδυαστική σκέψη και απαιτούσαν οι μαθητές να έχουν εμβαθύνει στην ύλη, καθώς και να έχουν κατανοήσει τους βιολογικούς μηχανισμούς που περιγράφει το σχολικό εγχειρίδιο. Βιολογία. Εύκολα. Για να βλέπεις μια τέτοια χαμόγελο, πρέπει να έγραψες καλά. Καλά έγραψα. Απλά ήθελα να προσοχή. Αυτό δεν ήταν, νομίζω, θεωρώ. Ήταν αρκετά. Ήταν, ναι. Ήταν αρκετά, σίγουρα. Αυτά. Και το επόμενο μάθημα? Επόμενο μάθημα, χημεία την Τετάρτη. Τι σχολή θέλεις? Φαρμακευτική, λέω. Τώρα, τι πιάσουμε.
Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εξεταζόμενοι και εξεταστές πρέπει να φορούν την προστατευτική μάσκα. Μετά από τη σημερινή εξέταση, οι υποψήφοι θα εξεταστούν την Τετάρτη 8 Ιουνίου στα Λατινικά, στην Πληροφορική και στη Χημεία.